Και εδώ πάρω, έτσι. Πάρω. Είμαστε πάρω. Μεράκι, ένα μεγάλο. Δεύτερα ερχόμαστε. Είστε φοιτητέ. Άνεργο είμαι. Γιατί είναι παγκούρια, εσεί που είναι. Γιατί παγκούρια, μα περιμένουν 10 μέσα τώρα να πούμε. 10. Άξι, ψηλέω τώρα εγώ τώρα. Γιώργο. Σταμάτα! 10 σου λέω τώρα. Τώρα είμαι στην Τρίτη. Μπράβο. Περιμένουν μέσα σου λέει ορδές. Ναι, ναι, ναι. 10. Τεχάμος 10. 10 λέει με αυτά. 10. 30. Κλείσατε δωμάτιο με πόσο ρε παιδί μου? Το συνολικά στα 3 βράδια ήταν 4,70. Την ημέρα 130. 4,70. Περίπου εκεί, ναι. Χριστόφορος, είσαι καλός στα μαθηματικά. Ναι. Ωραία. Ένα δωμάτιο είναι αυτό. Ένα δωμάτιο είναι. Ένα τετράκλινο, ναι. Τετράκλινο, μόνο κουζίνα δεν έχει. Με αγόρια, να πάνε παρέμβουλα. Τουαλέτα έχει. Όχι, πάνε να βγαίνουν έξω από το ρόλο από το μπαλκόνι. Συγγνώμη. Ρε 500 ευρώ είσαι ρε φίλε. 500 ευρώ για... Πόσο θες εκεί. 500 ευρώ. Μήπως ζεις αλλού. Και να είσαι ευτυχισμένος. Ελλάδα 2.0. Γιώργο, σπίτι ή δωμάτιο κλείσαν τα παιδιά. Δωμάτιο ρε φίλε. Δωμάτιο κλείσανε. Ξαναλέω. Περίμενε. Α, δεις το δωμάτιο την κάτωψη. Και κάτωψη είναι Γιώργο. Τρεις μέρες στο δωμάτιο, 4.50, 4.60 πόσο γίνεται. Full season είσαι τώρα, τι θες δηλαδή. Κουκέτες είναι κουκέτες. Αλλά θεωρώ ότι ο Έλληνας αυτό θα το συνηθίσει και θα προσαρμοστεί. Την πάρω στο Μοντεκάρλο. Πόσο θέλεις ρε φίλε. 500 ευρώ, 4 καμπατάκι. Μην πας. Σε έχει πιάσει τώρα η μιζέρια σου. Αριστερή! Αριστερή! Πάμε Σαντορίνη. Γίνεται δουλίτσα. Έλα να σου πω. Η Σαντορίνη είναι πασίδηλο. Με τον καθηγητή γλωσσολογίας. Έχει το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Ναι. Τι είναι το ηλιοβασίλεμα. Το ακούσει. Τι με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Κάτσε να ρωτήσουμε. Το δωμάτιο πόσο έχει ρε παιδιά εκεί. Το βρήκαμε καλά. Δηλαδή. Καλά τι σημαίνει. Καλά. 2.000. Τι. 2.000. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε καλά. Κάτσε ρε, πες την αλήθεια ρε. Πες ρε. Πίσω από το τιμόνι κάνω business. Με το καλό να και πάνε, καλό ταξίδι να έχουν, μπράβο. Πάντου από πού είναι.